Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν ελληνικό φρέντο. Γιατί έχουμε ίσως βαρεθεί τα εσπρέσο, τα καπουτσίνο, κάτι διαφορετικό να κάνουμε και σε κάποιους μπορεί και να αρέσει. Τι θα χρησιμοποιήσουμε? Ελληνικό καφέ, το μπρικάκι μας, το γκαζάκι μας, ένα V60 μαζί με το φιλτράκι του, ένα σέικερ για το χτύπημα ή μπορείτε και σε ένα χτυπητήρι του φραπέ ή ένα μιξεράκι να το χτυπήσετε να γίνει ακόμα καλύτερο, το ποτηράκι μας και εδώ ένα μπολ με τα παγάκια, τα οποία τα βάλουμε μετά όμως. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε θα βρέξουμε το φιλτράκι με νεράκι να είναι έτοιμο και πάμε για να φτιάξουμε μετά τον καφέ. Το φιλτράκι μας είναι έτοιμο βρεγμένο και σε ένα μπρίκι εγώ βάζω 110 γραμμάρια νερό και 15 γραμμάρια καφέ ελληνικού, το οποίο περίπου είναι 3 κουταλιές γεμάτες, έτσι. Στο γκαζάκι μας χαμηλή φωτιά και περιμένουμε τώρα μερικά λεπτά μέχρι να γίνει ο καφές. Ο καφές μας είναι σχεδόν έτοιμος. Έχουμε ετοιμάσει και το V60 πάνω από το shaker. Εδώ να πω ότι θα μας πάρει λίγα λεπτά, έτσι, μέχρι να γίνει η αποστράγγιση. Αυτό θα χρειαστεί τώρα μερικά λεπτά. Μπορούμε να βοηθάμε και λίγο, έτσι αναδεύοντας σιγά σιγά με προσοχή να μην σκιστεί το φιλτράκι. Λοιπόν, περιμένοντας να γίνει η αποστράγγιση θα γεμίσουμε το μπολάκι με τα παγάκια. Λοιπόν, φέραμε τα παγάκια, η αποστράγγιση τελείωσε. Λοιπόν, βάζουμε εδώ παγάκια, κλείνουμε, κλείνουμε και το ποτήρι μας. Έχουμε κλείσει καλά και χτυπάμε. Εσείς το κάνετε αυτό και σε ένα χτυπητήρι για φραπέ, έτσι, όποιος έχει ένα μιξεράκι θα γίνει ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Ζάχαρη εγώ δεν έβαλα, δεν πίνω, ο καθένας το φτιάχνει όπως θέλει. Επίσης και οι δόσεις του ελληνικού καφέ, το νερό, ο καφές, ό,τι θέλει ο καθένας φτιάχνει, έτσι, ανάλογα αυτά είναι γούστα. Εγώ για αυτό το ποτηράκι είπαμε είναι 110 γραμμάρια ο καφές, το νερό, 15 γραμμάρια ο καφές, χωρίς ζάχαρη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σε μιξεράκι θα είχαμε πολύ περισσότερο αφρό και πολύ καλύτερο χτύπημα, έτσι. Το φρέντο μας. Να είστε καλά, παιδιά, και καλό καλοκαίρι.